να ακούσουμε τον άλλοτε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ελληνικής διαχειριστικής εταιρείας Ιδρώγων Ανθράκων, που διαθέτει 34-35 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στη γεωλογία και τη γεωφυσική, την οργάνωση τεχνικών έργων και τη διαχείριση για την αξιολόγηση κοιτασμάτων Ιδρώγων Ανθράκων και τη δημιουργία χαρτοφυλακίου πετρελαϊκών πόρων. Διδάσκει σε πολλά πανεπιστήμια, όπως είναι το Εργαστήριο Γεωλογίας του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι, και είναι ο κύριος Γιάννης Μπασιάς. Καλημέρα, κύριε Μπασιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Σαχίνη. Και εγώ για την ανταπόκριση. Κύριε Μπασιά, πώς είδατε την τελευταία σύνοδο κορυφής, εδώ πλαφών, εκεί πλαφών, πού είναι το πλαφών? Ναι, κάπως έτσι. Είναι... Έχουν μεγάλο πρόβλημα και συμβιβασμός έγινε, και αν στο τέλος και η Γερμανία δέχτηκε να εφαρμοστεί κάποιο πλαφόν, είναι για να μην σπάσουν εντελώς τα πράγματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε την κυριαρχία μέχρι τώρα. Αλλά το πλαφόν είναι απλούστατα μια λύση η οποία θα φτάσει τελικά σε καινούργιες επιδοτήσεις, γιατί δεν μπορείς να βάλεις πλαφόν σε όλη αυτή τη διαδικασία παραγωγής, εκμετάλλευσης, μεταφοράς, πώλησης φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Ξέρετε, υπάρχει μια λυσίδα κόστους που αρχίζει από τα κεφάλαια τα οποία θα βάλεις για την εξερεύνηση. Αυτό που δεν έχουμε αρχίσει ακόμα στην Ελλάδα. Μετά από την εξερεύνηση γίνεται μια ανακάλυψη συνήθως. Η ανακάλυψη μπορεί να προχωρήσει σε αποδοχή ότι είναι οικονομικά βιώσιμη ανακάλυψη, άρα ξεκινά στην παραγωγή. Ξεκινάς την παραγωγή, μετά θα αναπτύξεις το κοίτασμα. Μετά θα σκεφτείς πώς θα το μεταφέρεις. Μετά υπάρχει μετά τη μεταφορά η πώληση, η διάθεση. Και η διάθεση στον τελικό καταναλωτή. Όλα αυτά είναι τμήματα μιας αλυσίδας κόστους που οι πετρελαϊκές εταιρείες τα παίρνουν υπόψη τους, και γι' αυτό το λόγο αποφασίζουν εδώ να πάνε, εκεί να μην πάνε ή εδώ που πήγανε να φύγουν. Δηλαδή αυτές οι συγκυρίες είναι πολύ σημαντικές. Αυτή η αλυσίδα λοιπόν, δεν μπορείς να επιβάλλεις πλαφόν σε τμήματα αυτής της αλυσίδας που είναι στην αρχή της αλυσίδας, θα έλεγα. Μόνο στο τέλος. Σε ποια εταιρεία θα επιβάλλεις να κατεβάσεις τις τιμές ή να κρατήσεις τις τιμές χαμηλές, όταν η Ασία είναι ο βασικός ανταγωνιστής της Ευρώπης σήμερα σε φυσικό αέριο και σε πετρέλαιο και σε άνθρακα. Θα σηκωθούν να πάνε εκεί. Εκεί θα πουλήσουν και εκεί θα ζητήσουν στις εταιρείες τις μεταφορικές, τα πλοία, να μεταφέρουν ή το LNG ή το πετρέλαιο. Είναι τόσο απλό, δυστυχώς τόσο απλό, που είναι λίγο ένα... Συνεχίζουμε στο, θα έλεγα, στο ιδεολογικό οικοδόμημα το οποίο φτιάχτηκε στην Ευρώπη εδώ και 15-20 χρόνια, ότι θα λύσουμε το πρόβλημα μέχρι το 2023, μέχρι το 2028 ή μέχρι το 2030 με τις ανανεώσιμες πηγές. Και τελικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά μην νομίζετε ότι και αυτό το, αυτή η κατάσταση, αυτές οι συνθήκες που άρχισαν να δημιουργούνται από πριν 10-15 χρόνια, ήταν κάτι το οποίο έγινε κατά τύχη. Υπήρχε ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο ήταν πολύ έξυπνο για το business, πολύ καλό οικονομικό μοντέλο της Γερμανίας, η οποία κρατούσε τη στρόφιγγα της Ρωσίας, δηλαδή όλο το φυσικό αέριο που ερχόταν από τη Ρωσία προς το βορρά, όχι αυτό που ερχόταν από την Ανατολή, περνούσε από τη Γερμανία χοντρά, και για να μεταφερθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης οι οποίες το είχαν ανάγκη. Σιγά σιγά όλες οι χώρες επαναπαύτηκαν σε αυτή την κατάσταση, αλλά την ίδια στιγμή δούλευε το δεύτερο μέλος του μοντέλου, το οποίο ήταν οι ανανεώσιμες πηγές. Όχι πετρέλαιο, όχι άνθρακας, φυσικό αέριο, είναι φτηνό το ρωσικό, αλήθεια ήταν φτηνό και ίσως να είναι και ακόμα, και θα εξάγουμε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης τις ανανεώσιμες πηγές, τα υλικά, τις γεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά και όποιο υλικό και όποια μέθοδο χρειάζεται για να το διαχειριστείς. Τώρα βέβαια περάσαν στα χέρια της Κίνας όλα αυτά. Αυτή η κατάσταση ήταν απλούστατα ένα διπλό εξαγωγικό μοντέλο, το οποίο στην αρχή ξεκίνησε πολύ απλά, αλλά μετά διαμορφώθηκε με έξυπνο τρόπο, και τώρα που η Ρωσία
έκανε εισβολή στην Ουκρανία, δημιουργήθηκαν όλα τα προβλήματα και το LNG, το οποίο δεν πέρναγε πολύ μέχρι το 2018, ήταν, μην σας πω ότι είναι αντιοικονομικό για την Ευρώπη, έτσι, γιατί είχε το φτηνό ρωσικό. Το LNG έγινε αναγκαίο γιατί δεν μπορούσαν να βρεθούν επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου από τη στιγμή που άρχισαν οι κυρώσεις. Τώρα οι κυρώσεις, τώρα μην κοροϊδευόμαστε έτσι. Κυρώσεις έχουμε και από τις δύο μεριές. Δηλαδή, άμα ένα σου λέει, εγώ θα σταματήσω να παίρνω από σένα, και ο άλλος λέει, μα εγώ το κόβω, έχει βλάβει η τουρμπίνα μου, ποιος κάνει κύρωση? Οι δύο κάνουν κυρώσεις. Και τελικά έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση εντελώς τραγελαφική. Να συμπληρώσω κάτι, αν μου επιτρέπετε, για να κλείσουμε αυτό το γενικότερο θέμα. Έχουμε φτάσει τώρα σε μια κατάσταση που το LNG, ενώ είναι πάρα πολύ ακριβό, λόγω του ότι για να έρθει από τη Λουιζιάννα στο Ρότερνταμ, ξέρετε πόσα μίλια χρειάζονται? 6.000 μίλια. Για να έρθει από την Αλγερία ή από την Αίγυπτο, χρειάζονται 1.800 μίλια ή 1.500. Δηλαδή, μιλάμε για τριπλές αποστάσεις. Οπότε, το κόστος είναι μεγάλο και όποιος μπορεί να το μεταφέρει, θα το μεταφέρει τζάπα. Το κόστος είναι μεγάλο. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις, δηλαδή, κάποιον ο οποίος έχει ένα καράβι και το μεταφέρει, διότι το ταξίδι είναι υπερατλαντικό. Και τι έχει γίνει? Όλοι θέλουν να γίνουν κόμβος του LNG τώρα. Ποιος? Οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Κροάτες, οι Ισπανοί, οι Αλβανοί. Εμείς, οι Τούρκοι. Η Τουρκία, η Ελλάδα. Όλοι θέλουν να γίνουν κόμβος και όλοι λένε ότι εμείς είμαστε ο κόμβος. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση και βλέπετε ότι εκεί ο άλλος ο οποίος ξέρει να παίζει σκάκι, γιατί οι Ρώσοι ήταν γνωστοί για τις δυνατότητες στα μαθηματικά και στο σκάκι, τι κάνει ο Πούτιν? Πάει στον Ερντογάν, κλείνει το μάτι στους Ευρωπαίους λέγοντας ότι αυτός θα τους προσφέρει πλαφόν χαμηλό σε σχέση με το υπερατλαντικό. Αυτό είναι που έγινε πριν από μια εβδομάδα. Στην πράξη, λέτε, στην πράξη, η κίνηση Πούτιν ότι σκέφτομαι να γίνει ένα hub στην Τουρκία είναι κλείνω το μάτι στους Ευρωπαίους, παιδιά, εγώ έχω χαμηλότερο πλαφόν από τους Αμερικανούς. Αυτό λέει. Εγώ νομίζω ότι αυτό έκανε, ναι, καθαρά. Μάλιστα. Καθαρά. Τώρα... Και δεν είναι δυνατόν να μην το κατάλαβαν οι φήνοντες στις Βρυξέλλες. Σίγουρα το κατάλαβαν. Τώρα, με αυτά που μας έχετε πει, κύριε Μπασιά, στην ουσία έχετε αφαιρέσει όλη την επιχειρηματολογία που ακούμε, διότι εσείς καλά το λέτε, εντάξει, LNG, ακριβότερο βεβαίως, ακριβότερο από το ήδη ακριβό φυσικό αέριο. Η Ευρώπη φαίνεται ότι έχει πυροβολήσει τα πόδια της διπλά, λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά, διότι πήγαινε εκ παραλλήλου δύο πολιτικές, φθηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία όσο ήταν, μετά αρχίσαν οι κυρώσεις, και από την άλλη ΑΠΕ, οι οποίες όμως δεν μπορούν ακόμη να λύσουν και για χρόνια το πρόβλημα μιας σταθερής ενέργειας. Σωστά? Ναι, δεν πρόκειται να λυθεί όσο δεν έχουν βρεθεί τεχνικές καινοτόμες για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Η οποία ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται τώρα από φυσικό αέριο όλο και περισσότερο, γιατί το λέγαμε και παλιότερα, όταν κτίζεται μια ανεμογεννήτρια, είναι καθίσταται ένα φωτοβολταϊκό, αυτός που πουλάει φυσικό αέριο τρίβει τα χέρια του. Και καλά κάνουν. Γιατί χρειάζεται μια πηγή βάσης, το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να διατηρηθεί το δίκτυο. Μάλιστα. Οπότε αυτή είναι η σημερινή κατάσταση και δεν πρόκειται να αλλάξει όσο δεν θα υπάρξουν τεχνικές για την αληθινή αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τις ανανεώσιμες όταν κάνει καλό καιρό, όταν έχει ήλιο ή όταν φυσάει όπως πρέπει να φυσάει. Κοιτάξτε τώρα, εσείς μας δώσατε κρίκο-κρίκο όλη την αλυσίδα του κόστους και έτσι καταδεικνύεται γιατί οι Ευρωπαίοι ηγέτες περί άλλων τυρβάζουν. Πώς πάει αυτή η αλυσίδα του κόστους? Σπάει, για παράδειγμα, έχω ακούσει την άποψή σας, αν αποδεσμεύσεις την τιμή της κιλοβατόρας από το φυσικό αέριο, και είναι εύκολο να γίνει αυτό? Μα και βέβαια ήταν ένα πρώτο βήμα, αλλά ξέρετε, αυτό το διπλό εξαγωγικό μοντέλο που λέω, που άρχισε πριν 15 χρόνια, στηρίζεται πάρα πολύ σε αυτή τη μανία να έχεις συνδεδεμένη την τιμή του φυσικού αερίου με την κιλοβατόρα. Διότι επέτρεπε χίλια δυο πράγματα. Επέτρεπε τις επιχορηγήσεις. Επέτρεπε να στηριχθεί όλο αυτό το πλαίσιο του χρηματιστηρίου του ρήπου. Και ήταν εντελώς λογικό για αυτό το μοντέλο να έχει την υποστήριξη της κιλοβατόρας, αλλά
κανένας δεν είπε ότι 30% του φυσικού αερίου που χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη μπορεί να είναι η χρήση του να είναι για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Το άλλο 70% είναι για να φτιάξουμε κάλτσες, πουκάμισα. Τώρα θα μου πεις δεν τα φτιάχνουμε εδώ. Αλλά θέλω να πω γενικά το φυσικό αέριο χρησιμεύει σε χίλια δυο άλλα πράγματα στη βιομηχανία, όπως χρησιμεύει και το πετρέλαιο. Λιπάσματα, φάρμακα, ρούχα, τροφές. Αυτό είναι το μεταφορές, αυτό είναι το 70%. Δεν είναι το 30% του ηλεκτρισμού. Σωστό. Αλλά επέτρεψε αυτό, επέτρεψε να διαμορφώσεις όλο αυτό το οικονομικό πλαίσιο, το οποίο στήριζε, όπως σας είπα, τα χρηματιστήρια ενέργειας, τα οποία χρηματιστήρια ενέργειας, τώρα μην κοροδευόμαστε, ασχολούνται με τον ηλεκτρισμό περισσότερο, έτσι. Άρα η κιλοβατόρα συνδεδεμένη με το φυσικό αέριο στην ουσία έγινε για να στηριχτούν οι ΑΠΕ. Αυτό μου λέτε. Μα και βέβαια, και βέβαια. Και αυτό ήταν, δηλαδή δεν μπορεί να μην το ξέρουν οι άνθρωποι. Τώρα εδώ, αν επιτρέπετε, επειδή η ερώτησή σας στην αρχή ήταν τι γίνεται με αυτές τις συμφωνίες στην Ευρώπη. Mm-hmm. Η μεγάλη αντιμαχία ανάμεσα Γαλλία και Γερμανία, η Πολωνία θα πάρει μια σημαντική θέση όπου να είναι, ίσως δίπλα στη Γερμανία, αντιτιθέμενη στη Γερμανία, αλλά τόσο σημαντική όσο και η Γερμανία νομίζω. Αλλά προς το παρόν είναι Γαλλία-Γερμανία. Έχει να κάνει με πάρα πολλούς λόγους, οι οποίοι είναι και ιστορικοί, είναι και το ότι η Γαλλία μέχρι τώρα μπορούσε να διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια στη Γερμανία, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες, ξέρετε, κάποιες άλλες πλευρές, οι οποίες δεν φαίνονται. Και εδώ ας περάσουμε στο TTF. Το TTF είναι αυτός ο όρος στο Ολλανδικό Χρηματιστήριο Συναλλαγής, το οποίο πριν από 30 χρόνια ήταν φτιαγμένο γιατί στην Ολλανδία, που ήταν μεγάλος παραγωγός φυσικού αερίου εκείνη την εποχή, από εκεί ξεκινούσαν πάρα πολλοί αγωγοί για να πάνε προς την Ευρώπη. Άρα στο βορρά, έτσι. Άρα οι Ολλανδοί κατόρθωσαν να επιβάλλουν το δικό τους δίκτυ, εάν θέλετε, το οποίο ήταν για αγωγούς χερσαίους ή θαλάσσιους, αλλά ιδιαίτερα χερσαίους. Σιγά σιγά πέρασε και το LNG από εκεί, το οποίο δεν έχει απολύτως καμία σχέση, γιατί όπως σας είπα, 5.800 μίλια μακριά, θάλασσα, καράβια, δεν έχουν καμία σχέση με τους αγωγούς αυτά. Και τι έγινε, εξαρτήθηκε το LNG ή διαχειριζόταν οικονομικά όταν έφτανε στην Ευρώπη μέσω του Ολλανδικού δίκτυ, το οποίο ήταν ένα μεγάλο λάθος, αλλά συνέφερε εκείνη τη στιγμή, συνέφερε τη Βόρεια Ευρώπη και την Νορβηγία. Α, και την Νορβηγία, μάλιστα. Και την Νορβηγία, βεβαίως. Μάλιστα. Τώρα, οι κρυφές πλευρές της αντιμαχίας έχουν να κάνουν επίσης με ένα γεγονός που δεν φαίνεται πολύ, εκτός αν είσαι μέσα στα πράγματα. Ξέρετε, η Γαλλία και άλλοι έχουν δείκτες, αλλά η Γαλλία είχε ένα σημαντικό δείκτη που είναι το PEG, είναι σημείο αλλαγής, ανταλλαγής φυσικού αερίου. Και είχε δύο, είχε ένα στο βορρά που ήταν στη Δουκέρκη και ένα στο νότο που ήταν στη Μασσαλία. Ο οποίος δείκτης ήταν πάρα πολύ φτηνότερος. Προσπάθησε λοιπόν η Γαλλία σιγά σιγά να κάνει ο δείκτης της Μασσαλίας να γίνει ο βασικός δείκτης για την Ευρώπη. Γιατί όλα τα LNG καράβια που ερχόντουσαν τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, ήταν ή στην Ισπανία, ή στη Γαλλία, ή στη Μάλτα, ή στην Ιταλία, δηλαδή στη Μεσόγειο. Οπότε αυτός ο δείκτης θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον TTF. Αυτό οι Βόρειοι δεν το θέλανε, γιατί τα συμφέροντα, όπως καταλαβαίνετε, είναι σημαντικά, και εδώ βλέπουμε έναν ανταγωνισμό που βγαίνει ανάμεσα στο βορρά της Ευρώπης και στο νότο της Ευρώπης. Έναν ακόμα ανταγωνισμό. Ξέρετε, ολοκληρώστε. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους... Πάρα πολλά παιχνίδια, καταλαβαίνω, δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, αλλά με αυτά που κάνανε και με την πολιτική στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ευρώπης, που είναι μια λάθος πολιτική, όχι η ΑΠΕ, η πολιτική για τις ΑΠΕ είναι λάθος. Σωστά. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίζουμε. Και όταν μου λέτε ότι κάθε φορά που ακούνε για ΑΠΕ, οι προμηθευτές φυσικού αερίου τρίβουν τα χέρια τους, δηλαδή χρειάζεται μια μονάδα βάσης να λειτουργεί για backup, τότε δεν γίναμε σήμερα περισσότερο ρηπαντές των ωκεανών, αφού η αγωγή αντικαθίστανται από hubs και LNG carriers πία. Τώρα δεν είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος της ρήπανσης?
Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι γεγονός ότι όσο περισσότερο το μεθάνιο έχει διαφυγές έτσι, από τεχνική πλευρά τώρα. Όσο περισσότερο διακινείς μεθάνιο... Από αυτή την πλευρά το λέω και εγώ, όχι ότι συμβαίνει. Έχεις διαφυγές, αυτό είναι σίγουρο, αλλά η τεχνολογία τα τελευταία 10 χρόνια, η οποία έχει... Το έχει περιορίσει, αλλά στατιστικά ο κίνδυνος... αυτό εννοούσα. Και μην ξεχνάμε και το άλλο που μας είπαν προχθές. Οι ψύκτρες των ελίκων στις νεμογεννήτριες έχουν ένα πολύ πιο υπόγονο από το διοξίδιο του άνθρακα, εφόσον. Το φθόριο. Το εξαφθοριούχο θείο. Το οποίο είναι 6 φορές πιο πάνω από το διοξίδιο του άνθρακα. Άλλοι μου λένε ότι είναι 1000 φορές πιο πάνω. Έτσι, λοιπόν. Ναι, δεν ξέρω, αλλά είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολύ, μολύνει πάρα πολύ και υπάρχει, γιατί γίνεται χωρίς αυτό. Ναι. Πώς πάει λοιπόν όλο αυτό για τον Κοσμάκη, κύριε Μπασιά, κατά τη γνώμη σας, με ποια πολιτική, γιατί είναι θέμα πολιτικής, πού θα έπρεπε να γίνει παρέμβαση αυτή τη στιγμή, άμεσα? Παρέμβαση αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να μπορεί να γίνει κάποια, γιατί αυτό που χρειάζεται ο κόσμος είναι φυσικό αέριο. Και αφήστε τώρα την Ευρώπη, κοιτάξτε τι συμβαίνει. Τα υπόλοιπα 7 δισεκατομμύρια, έτσι, αφήστε Ευρώπη και Αμερική, τον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος θέλει να αναπτυχθεί και ο οποίος σε τελική ανάλυση θα γράφει τα παλιά τα παπούτσια, άμα βρίσκονται τώρα όλοι οι δυτικοί ηθήνοντες, να γιορτάζουν ένα καινούριο κοπ για το περιβάλλον κάθε πότε, εδώ και εκεί. Έχουν άλλα προβλήματα, θέλουν τα παιδιά τους να έχουν φως το βράδυ για να διαβάσουν. Θέλουν να έχουν το ψυγείο, θέλουν να βλέπουν τηλεόραση και να έχουν 2-3 τηλεόραση όπως έχουν οι δυτικοί. Δηλαδή εκεί είμαστε πια. Οπότε δεν μπορείς να αφαιρέσεις όλα αυτά τα δικαιώματα από αυτά τα 7 δισεκατομμύρια σε σχέση με το 1 ή 1,5. Και νομίζω ότι η μόλυνση θα είναι όλο και μεγαλύτερη. Δεν θέλω να μιλάω για διοξείδιο του άνθρακα, γιατί είναι και λίγο παραμύθι. Δεν ξέρω αν ακούσατε, θαύτηκε λίγο αυτό, αλλά είναι επίσημο και πρέπει να μπορείτε να πω. Ότι? Ότι είχε ετοιμάσει το καινούριο report πριν από το καινούριο COP και διάφορες χώρες και επιστημονικές ομάδες στείλανε τα αποτελέσματά τους, λέγοντας ότι τα μοντέλα, τα μαθηματικά μοντέλα τα οποία υπολόγιζαν την άνοδο της θερμοκρασίας πρέπει να διαμορφωθούν διαφορετικά, να γίνει διόρθωση, διότι τα 15 τελευταία χρόνια δεν είχαμε καμία άνοδο του διοξιδίου του άνθρακα του ανθρωπογενούς. Μάλιστα. Ή γενικότερα του διοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό που συνέβη είναι ότι γύρισαν πίσω τα σχόλια αυτά στην Κεντρική Επιτροπή, τη Διεθνή για το κλίμα κτλ. Και για να διαμορφωθούν κάπως καλύτερα, ώστε να παρουσιαστούν. Αυτό δεν είναι παραμύθι, δεν είναι συνωμοσιολογία, είναι μέσα από τις επιτροπές τις ίδιες. Έτσι. Λογικό είναι να παίρνεις από κάθε χώρα και από κάθε επιστημονική μονάδα να παίρνεις τα αποτελέσματα των τελευταίων ερευνών για να παρουσιάσεις το καινούριο πλάνο και την εξέλιξη, αλλά δεν είναι λογικό, εάν είναι αλήθεια, να κοιτάς να αποσιοποιήσεις ότι δεν υπήρχε καμία άνοδο στο διοξείδιο του άνθρακα τα τελευταία 15 χρόνια. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά γίνονται με μαθηματικά μοντέλα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να μετρήσεις σε όλο τον πλανήτη τι βγαίνει από το ανθρωπογενές, τι βγαίνει από τη θάλασσα και τι βγαίνει τι υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Γιατί διοξείδιο του άνθρακα υπάρχει στη θάλασσα και στην ατμόσφαιρα. Το ανθρωπογενές είναι πάρα πολύ μικρό. Νομίζω ότι είστε σαφείς. Θέλω να κλείσουμε με τα καθημάς. Την ώρα που γίνεται αυτή η συζήτηση και την ώρα που έχουν φουντώσει στα εθνικά θέματα οι αντιμαχίες της πλευράς της Τουρκίας, η οποία στο βάθος κήπος για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων μιλάει, στην Ανατολική Μεσόγειο με τη Λιβύη, για το να μην υπάρξει East Med αν δεν περνάει μέσα από αυτήν μιλάει, για τον Turkey Stream που περνάει μέσα από αυτήν μιλάει, για τον DAP του Αζερβαϊτζάν που περνάει μέσα από αυτήν μιλάει. Εμείς όμως τι γίνεται, κύριε Μπασιά, εμείς? Εγώ περιμένω αυτή την επιτροπή που δημιουργήθηκε για να αποφανθεί. Πιστεύω να μην είναι τον καινούριο χρόνο, γιατί ανακοινώθηκε ότι φτιάχθηκε αυτή η επιτροπή εδώ και κάτι μήνες. Θα μπορούσαν να ενημερώσουν. Αλλά φοβάμαι ότι είναι μια επιτροπή δημοσίων υπαλλήλων,
και δεν, δεν έχει ανθρώπους που να γνωρίζουν την κατάσταση. Δεν μιλάω για ανθρώπους όπως συνάδελφοί μου ή εγώ, οι οποίοι περάσαμε από την ΕΒΕΗ, αλλά υπάρχουν 1,000 άτομα, τα οποία διεθνώς αναγνωρισμένα, έτσι, όχι φιλίες, οι οποίοι μπορούσαν να έχουν κληθεί να μελετήσουν, να δώσουν μια άποψη. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει γίνει. Μα με συγχωρείτε τώρα, κύριε Μπασιά, όταν στη χώρα αυτή πανηγυρίζουμε για το καλώδιο που θα φέρνει 2.000 μεγαβάτ από το Ισραήλ ρεύμα, όταν οι λιγνητικές μονάδες στην Πτολεμαΐδα παράγουν 2.800 μεγαβάτ και εμείς λέμε ότι αυτά τα 2.000 μεγαβάτ από το ρεύμα του Ισραήλ θα καλύψουν εμάς και την Ευρώπη, με συγχωρείτε, τι αφήγηση μετά? Καλά, αυτά είναι όπως η διαφήμιση στην τηλεόραση για να πουλήσει πορτοκαλάδες. Ναι, σωστά. Αυτό που ήθελα να πω, γιατί έχετε δίκιο να θίξετε το θέμα του EastMed, είναι ότι σήμερα, ξέρετε, το κόστος υγροποίησης, μεταφοράς και αεριοποίησης για το φυσικό αέριο είναι τόσο μεγάλο που κάνει τον EastMed οικονομικά βιώσιμο. Οικονομικά βιώσιμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι τεχνικά είναι βιώσιμος. Η τεχνολογία να ρίξεις αγωγό σε 2.000 μέτρα, 2.100 μέτρα υπήρχε ήδη εδώ και 20 χρόνια. Να βάλεις ένα κομμάτι του αγωγού πολύ μικρό σε 3.000 μέτρα βάθος νερό, ενώ είναι απόλυτα δυνατό. Οπότε τεχνικά γίνεται. Οικονομικά, χάριν της κατάστασης με το LNG που έχει ακριβήνει τα πάντα, στέκεται ο EastMed. Το βασικό είναι να γίνουν περισσότερες έρευνες. Γίνονται έρευνες στην Κύπρο και μπράβο τους, αλλά πρέπει να γίνουν και στην Ελλάδα για να υπάρχουν οι αναγκαίες ποσότητες και να μπορέσει και η Ελλάδα να παίξει ένα ρόλο κόμβου, γιατί όπως σας είπα και έτσι άρχισα, όλοι λένε ότι θέλουν να γίνουν και θα γίνουν κόμβους, αλλά τελικά έχουμε τόσους πολλούς κόμβους και δεν υπάρχει τόσο πολύ LNG και τόσα πολλά καράβια να το μεταφέρουν. Οπότε όλοι αυτοί οι κόμβοι είναι λίγο θεωρητικοί σήμερα, όλοι τους. Η Ελλάδα με 6 BCM, δηλαδή 40 με 50 φορτία, φορτία εννοούμε ένα πλοίο LNG από την καινούργια γενιά, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν συμπιεσμένο γύρω στα 174-75 χιλιάδες κυβικά μέτρα, συμπιεσμένο 600 φορές, φτάνει για την Ελλάδα. Και όσο ακριβό και να είναι, θα μας έφτανε. Τελικά, αφού λέμε ότι έχουμε γεμίσει τις αποθήκες, την Ελλάδα δεν πιστεύω να έχουμε και πρόβλημα. Κοιτάξτε τι καλό καιρό κάνει παντού. Αλλά άμα είναι να κοιτάμε να φτιάξουμε κόμβους για μεταπρατικούς λόγους, εντάξει. Είναι για μεταπρατικούς λόγους, μια χαρά το είπατε. Για τους μεταπράτες. Είναι μια τεχνική η οποία, όχι χωρίς κακό, κακή κρίση, έτσι. Μεταπρατική κοινωνία, η Ελλάδα μεταπρατική κοινωνία ήταν πάντα. Ναι, εντάξει. Για πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι όλοι λένε ότι να γίνει παραγωγική κοινωνία, όχι μεταπρατών κοινωνία. Αλλά κοιτάξτε, είναι η μόδα τώρα. Ιταλοί, Γάλλοι, Κροάτες, τι σας έλεγα, Αλβανοί, Τουρκία, Ελλάδα, Ισπανία. Όλοι έχουν τρελαθεί να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Ηγούμε στεφανούστε νικόντε μάλλον. Το καταλάβαμε, κύριε Μπασιά. Νομίζω ότι πιο σαφείς δεν μπορούσατε να είστε σήμερα. Μας εξηγήσατε και την αλυσίδα του κόστους και πόσο σφαιροβάμονες εμφανίζονται, αν δεν είναι κάτι άλλο, γιατί μπορεί να υπάρχει εδώ πολιτική σκοπιμότητα. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση αυτή, όταν λένε τέτοια πράγματα, και γιατί τελικώς η τιμή κιλοβατόρας, αν δεν αποσυνδεθεί από το φυσικό αέριο, δεν πρόκειται να δούμε αλλαγές. Νομίζω μας τα εξηγήσατε μια χαρά όλα και κυρίως τη συνεχιζόμενη, να το πω έτσι, σικ εγώ, αβελτηρία στη χώρα μας. Για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε, να αξιοποιήσουμε τους δικούς μας φυσικούς πόρους σε μια εποχή που η χώρα χυμάζεται. Δεν είναι μια ανέφελη εποχή. Το πρώτο που θα σε ενδιέφερε θα ήταν να τις δώσεις λύσεις. Έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Αλλά για να το κλείσουμε έτσι κάπως πιο τεχνικά, αν μου επιτρέπετε, σε όλη αυτή την αλυσίδα το πρόβλημα είναι από τη στιγμή που φτάνει σε μια χώρα και πώς διατίθεται. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις ούτε τον παραγωγό, ο οποίος τελικά παίρνει το ρίσκο και το κόστος. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον μεταφορέα, ο οποίος φτιάχνει καράβια τα οποία στοιχίζουν. Από εκεί και πέρα, αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να κερδίσουν χωρίς να έχουν κάνει και μεγάλες επενδύσεις ή προσπάθειες, είναι οι traders και αυτοί που διαθέτουν στην κάθε χώρα.
υπάρχει. Αν αυτοί που διαθέτουν στην κάθε χώρα είναι κρατική εταιρεία, τουλάχιστον τα πράγματα είναι πιο, πιο συμμαζεμένα. Γιάννης Μπασιάς, τον ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπασιά, να είστε καλά. Καλημέρα, παιδιά.